Πάμε λίγο να δούμε πού βρίσκεται η Εύη Ισπανού. Της έχω μάλιστα. Της είπα, Εύη, θα είσαι στο κέντρο και θα μου βγάλεις ένα ζωντανό από εκεί με κάποιον ερασιτέχνη ψαρά. Το πέτυχες τελικά, Νίκο, μπράβο. Καλησπέρα, εδώ βρισκόμαστε με τον κύριο Γιάννη. Είναι ερασιτέχνης ψαράς και είμαστε πάνω στο καΐκι του. Μάλιστα, τελικά το πέτυχες, μπράβο. Παρά την κακοκαιρία, εκεί εσύ επιμένεις. Βεβαίως. Έχουμε δίπλα και το καλάμι να μας δείξει ο κύριος Γιάννης πώς ψαρεύει. Τώρα είχαμε μία συζήτηση για το πώς απέκτησε το καΐκι και όπως μας είπε και θα μας πει και τώρα τα επόμενα λεπτά, θυμάται τον εαυτό του να ψαρεύει από πολύ μικρός. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πόσα χρόνια ψαρεύετε, τι έχετε κερδίσει με το να ψαρεύετε τόσα χρόνια, γιατί είστε ερασιτέχνης ψαράς, είστε συνταξίουχος οικοδόμος και όμως αυτή τη στιγμή η αγάπη σας είναι η θάλασσα. Πάντα ήταν η αγάπη μου η θάλασσα, αν εξαιρέσουμε βέβαια τη Δημητρούλα, έτσι. Η αγάπη μου ήταν από παιδάκι και από το δημοτικό. Η μάνα μου νόμιζε πως ήμουν σχολείο, αλλά εγώ ήμουν στη θάλασσα. Λοιπόν, γι' αυτό πήγα έτσι όπως πήγα. Τέλος πάντων, το ψάραμα μου άρεσε από παιδάκι. Θυμάμαι που ψάραμε ένα καλαμάκι στην προπέλα του Μήνος. Εσύ το προλάβεις το Μήνος, είσαι μικρή. Και πήγαινα εκεί που το πλένανε το πρωί. Και με μια σαλαγκιά και εδώ έπιανα κάτι μικρά γοπάκια. Τα πήγαινα της μάνας μου στο Κωσοργοκούτι μέσα. Λέει, ας τα παιδί μου τα ψήσω με μεθαύριο και τα λοιπά που θα έχουμε καμιά φασολάδα, ξέρω τι κάνει αυτό. Και αυτά τα πέταγε στις γάτες για να μην υποστραβώσει. Ένα λεπτό τώρα. Εύη. Δεν ξέρω. Ακούει ο κύριος Γιάννης. Ψάρια αυτή την περίοδο έχει εκεί το λιμάνι του Ηρακλείου. Ψάρια έχει. Πελάτες να τα αγοράσουν δεν έχει. Πελάτες δεν έχει. Βέβαια διαχρονικά ήταν αυτό το πρόβλημα εκεί. Ακούστε, επειδή τώρα εδώ που είμαι παρκαρισμένος, είναι οι επαγγελματίες ψαράδες. Δίπλα μου, ας πούμε, το σωσό είναι επαγγελματίες. Και όλοι να πάει πέρα. Ναι. Μέχρι τα νεόρια είναι όλοι επαγγελματίες. Εγώ τώρα, επειδή το σκάφος μοιάζει ακριβώς με το επαγγελματικό, με παρκάραν εδώ. Αλλά από αυτούς ακούω ότι βγάζουν ψάρια οι άνθρωποι, αλλά δεν έχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Με κατάλαβες? Δεν έχει σήμερα για να καταλάβεις. Ναι, σήμερα για να καταλάβεις. Πέρασα από πάνω από εδώ που πουλάνε τα ψάρια, τα παιδιά, και κάνανε λοταρία μεταξύ τους. Δηλαδή, έβγαζε ο άλλος τα ψάρια του να κάνουν λοταρία μεταξύ τους για να κάνουν χαρζιλίκι οι άνθρωποι. Δεν πουλιόντουσαν τα ψάρια. Εντάξει, ο καιρός ψάρια αυτός, υπάρχουν πάντα. Ο καιρός, ναι, βοηθάει, ο φθινοπορεινός καιρός, για την καλή ψαριά. Λέβαια, αυτή είναι η εποχή, αυτή ναι, η εποχή είναι η καλύτερη για τις σαργούς. Α, μάλιστα. Η σαργή είναι η εποχή τους τώρα. Πέρα τα παραγάδια με αυτά. Εντάξει. Ρομαντικό. Έχει ψάρια όλες τις εποχές. Είναι το ένα, θέμα είναι, ναι, τώρα ότι... Ναι. Ένα ρομαντικό άθλημα το ψάρεμα. Είναι για τους ρομαντικούς ακόμα. Όσοι ανεβαίνουν σε καΐκι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το βλέμμα στο παρελθόν και έχουν όμορφες αναμνήσεις. Έτσι το βλέπω εγώ. Εγώ κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει, όποιον με ακούει, όποιον θέλει και έχει λαχτάρα να πάει στην Δία, τη βλέπει απέναντι πολλά χρόνια και δεν ξέρει πώς θα πάει, αμάν πώς θα πάμε. Ξέρω, εγώ του κάνω ανοιχτή πρόταση τώρα, την τηλεόραση, όποιος θέλει, το καίκι είναι αυτό, θα σας το δείξω στα παιδιά, να έρθει να μου πει, Μαστρογιάννη, θέλω να πάω στην Δία με ένα Σαββατοκύριακο, θα το πάρω. Εντάξει, γιατί ξέρω από λαχτάρα. Τώρα, όποιος δεν έχει νιώσει την αγάπη της θάλασσας, δεν μπορεί να μιλάει για αυτή. Μάλιστα, κύριε Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μάλιστα.